εξωτερικών με θέμα «Η κυβέρνηση γκριζάρει το Ιόνιο, κίνδυνη στη νέα συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες με την Αλβανία». Παρακαλώ, κυρία Μπακογιάννη, έχει το λόγο. Και ξεκινάει ο μήνας, γιατί ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών βρήκε το δρόμο να απαντήσει στη Βουλή και θα χαρώ ιδιαίτερα εάν αυτό είναι ένα καλό σημάδι, έτσι ώστε να ενημερώσει και την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής για την επικίνδυνη ένταση στα ελληνοτουρκικά, αλλά και για την πορεία διαπραγμάτευσης του Σκοπιανού. Να έρθω τώρα στο θέμα. Το 2009, κύριε Πρόεδρε, μετά από 2 χρόνια διαβουλεύσεων με την Αλβανία, υπογράψαμε από κοινού συμφωνία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Μια ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελή συμφωνία που εφήρμοζε υποδειγματικά την αρχή της μέσης γραμμής παρά τα όσα αναλυθώς διακινούνται κατά διαστήματα από την αλβανική πλευρά. Δημιουργούσε ένα θετικό προηγούμενο. Ένα θετικό προηγούμενο το οποίο δυστυχώς προκάλεσε παρεμβάσεις τρίτων χωρών που διαφωνούσαν με το πνεύμα αυτής της συμφωνίας. Στο μεταξύ, ορισμένοι βεβαίως λένε ότι υπήρξε πρόβλημα και υπήρξε πρόβλημα λόγω του ότι παρενέβη το συνταγματικό δικαστήριο της Αλβανίας, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό, και ότι δεν πρόλαβε να ακυρωθεί η συμφωνία από τη Βουλή των Ελλήνων το τρίμηνο του καλοκαιριού εκείνου, γιατί πήγαμε σε εκλογές. Παρά τα αυτά, σήμερα η κυβέρνηση φαίνεται από τα δημοσιεύματα του αλβανικού τύπου να συζητάει εν κρυπτό με την Αλβανία αναθεώρηση στη συμφωνία, οι οποίες ικανοποιούν, μια αναθεώρηση η οποία ικανοποιεί τις αλβανικές απαιτήσεις. Άλλωστε, κύριε Υπουργέ, είχατε αναφέρει κάποια στιγμή ότι η συμφωνία του 9 είχε αδικήσει την Αλβανία. Φαίνεστε δηλαδή διατεθειμένοι να απεμπολίσετε το θετικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί το 9, την ώρα που η Αλβανία σήμερα μιλάει για τη νέα συμφωνία. Η μη εφαρμογή της συμφωνίας τότε οφείλεται βεβαίως σε πολιτικές εξελίξεις στη γείτονα χώρα. Σήμερα όμως, αντλούμε στοιχεία από τη δημοσιευμένη επιστολή του Αλβανού Προέδρου, καθότι εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Πρώτον, ο Πρόεδρος δεν θα χορηγεί πλήρη εξουσιότητα μόνο για την υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, αλλά θα εξουσιοδοτεί από πριν την ομάδα διαπραγμάτευσης. Δεύτερον, θέτει θέμα χερσαίων συνόρων, όπως είχε πει το Αλβανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Και ερωτώ, ετέθη τέτοιο θέμα στις συζητήσεις? Τρίτον, ο κύριος Μέτα προσθέτει με ενάργεια κόκκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση, απαιτώντας διόρθωση της επιλεγής σας στο 9 μέσης γραμμής και προτείνοντας η οριοθέτηση να γίνει με την αρχή της ευθυδικίας. Υπενθυμίζω ότι η συμφωνία του 9 ακολουθούσε τη μέση γραμμή στο σύνολο της οριοθετής σας περιοχής, δίνοντας πλήρη επίρρεια στα ελληνικά νησιά. Η κυβέρνηση σκοπεύει να ακολουθήσει την αρχή της ευθυδικίας αντί της μέσης γραμμής? Έχουμε συνέστηση ότι τέτοιοι χειρισμοί κινδυνεύουν να δημιουργήσουν αρνητικό προηγούμενο για μελλοντικές οριοθετήσεις σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της χώρας? Φοβούμε ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα με ανευθυνότητα. Και δυστυχώς, για άλλη μια φορά, κύριε Υπουργέ, χωρίς την αναγκαία συνεννόηση με τις πολιτικές δυνάμεις, είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε ακύρωση της συμφωνίας που είχαμε υπογράψει το 9. Ερωτώ λοιπόν, πρώτον, σκοπεύετε να ενημερώσετε τη Βουλή των Ελλήνων? Δεύτερον, ποια είναι η ομάδα διαπραγμάτευσης η οποία διαπραγματεύεται σήμερα με την Αλβανία? Τρίτον, τα αναγραφόμενα περί επίσκεψής σας το Πάσχα με τον κύριο Τσίπρα στην Αλβανία έχουν βάση για να υπογράψετε μια τέτοια συμφωνία? Και τέταρτον, τι θα κάνετε με τη δήλωση του Αλβανού Προέδρου, ο οποίος προδικάζει πλέον το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, ζητώντας ουσιαστικά τη διόρθωση της μέσης γραμμής με τη βάση της αρχής της αυθοδικίας? Και τέλος, ο Αλβανός Πρόεδρος ζητά να δοθεί το σχέδιο της συμφωνίας που υπάρχει στο τραπέζι. Ποιο είναι το σχέδιο που υπάρχει, κύριε Υπουργέ? Είναι αλβανικό, είναι κοινό, είναι ελληνικό? Και εν πάση περιπτώσει, δεν δικαιούται ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα πολιτικά κόμματα, να γνωρίζουν ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για ένα τόσο μείζον θέμα? Ευχαριστώ. Θα απαντήσει ο Υπουργός, ο κ. Κοτζιάς. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, με 3 λεπτά. Στα γνωστά της μέρη της εξωτερικής πολιτικής και προσβλέπω πάντα σε καλή συνεννόηση και συνεργασία.
Το Υπουργείο μου είναι ανοιχτό. Οποιαδήποτε στιγμή θέλει μια συγκεκριμένη ενημέρωση που δεν μπορεί να γίνει δημόσια, είμαι στη διάθεσή σας, όποτε θελήσατε. Δεύτερον, δεν είναι καλό να συνάγουμε συμπεράσματα για την εξωτερική πολιτική από τα δημοσιεύματα είτε του τύπου της διαπλοκής στην Ελλάδα είτε του αλβανικού τύπου. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι βρίσκεται σε διαμάχη αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας με τον πρόεδρο της Αλβανίας όσον αφορά τον τύπο της αξιοδότησης που θα δώσει. Και είναι ολοφάνερο ότι από πλευρά της Αλβανίας, η αξιοδότηση που θα δώσει ο κ. Μέτα και οι κατευθυντήριες γραμμές θα είναι η αποφάση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η αποφάση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αλβανίας δεν είναι για μας ούτε το πρέπει, ούτε το δέον, ούτε είναι κάτι στο οποίο εμείς θα πειθαρχήσουμε. Έχουμε μια συμφωνία η οποία, κατά τη γνώμη σας και κατά η δικιά μου γνώμη, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Μόνο μια συμφωνία που εδώ και 10 χρόνια δεν εφαρμόστηκε. Είναι μια συμφωνία φάντασμα. 5 μήνες μετά από την υπογραφή της, εσείς ως κυβέρνηση δεν την είχατε φέρει για επικύρωση. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. 5 ολόκληρους μήνες. Εσείς ξέρετε καλά το κοινοβούλιο, είστε παλιός κοινοβουλευτικός, έπρεπε να το είχατε φέρει για επικύρωση. Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την οποία κρίνατε σε μια συνέντευξή σας το 2010, ούτε εκείνη το έφερε για επικύρωση. Και μετά ήρθε η κυβέρνηση Σαμαρά, του κόμματός σας, το οποίο 3 χρόνια κυβέρνησε. Και αρνήθηκε να το επικυρώσει. Και ρωτάτε εμένα γιατί δεν έχει επικυρωθεί ή τι την έκανε αυτή τη συμφωνία. 2 φορές κυβερνήσατε στη διάρκεια της ενδυνάμει υλοποίησης της συμφωνίας και 2 φορές που κυβερνήσατε αρνηθήκατε. Ως κυβέρνηση, όχι εσείς, αρνηθήκατε να υλοποιήσετε αυτή την απόφαση, η οποία είναι φάντασμα ουσιαστικά. Γιατί είναι φάντασμα? Διότι δεν εφαρμόστηκε από τις κυβερνήσεις που ίδιες τις υπογράψαν. Γιατί δεν εφαρμόστηκε? Διότι από ένα σημείο θα μπορούσατε να την είχατε φέρει επικύρωση στη Βουλή πριν πάει στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας. Από τη στιγμή που πήγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, η όλη υπόθεση βρέθηκε σαν διέξοδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι εμείς ορθά υπερασπιζόμαστε την υπάρχουσα συμφωνία που εσείς υπογράψατε, εκείνοι ορθά με το δικό του Συνταγματικό Δικαστήριο δεν μπορούν να παρακάμψουν τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Άρα έχουμε τρεις επιλογές μπροστά μας. Η μία είναι να μακαρίζουμε μια συμφωνία που ουδέποτε επικυρώθηκε από αυτούς που την υπογράψανε και να πάμε και τα επόμενα 50 χρόνια έτσι, ώστε να μην μπορεί η Ελλάδα και κατά προέκταση και η Αλβανία να αξιοποιήσει την ΑΟΣ τους. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσουν οι Αλβανοί εμείς να αποδεχτούμε τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου τους, πράγμα που δεν γίνεται με τίποτα, δεν χάσαμε και καμιά σίγουρση στην οποία πρέπει να υποχρεωθούμε να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις δικαστηρίων τρίτων κρατών. Και τρίτη είναι να αναζητήσουμε αν υπάρχει τεχνική οδός να διορθωθούν τεχνικά ζητήματα ή όχι. Η δικιά μας γνώμη είναι ότι μια πραγματική συμφωνία είναι 1000 φορές καλύτερα από μια συμφωνία φάντασμα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα φύγουμε από τον μπλοκάρισμα που υπάρχει ανάμεσα σε 2 πλευρές που επί 10 χρόνια δεν προχωρούν καθόλου τη διαδικασία διαμόρφωσης μιας, όχι συμφωνίας φάντασμα, μιας πραγματικής συμφωνίας. Και η συμφωνία, για να ξυγούμαστε, αφορά το 9% της θαλάσσιας ζώνης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Είναι 1.190.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα η ελληνική πλευρά, εφόσον έχει 12 μίλια η αλήγητα ζώνη. Είναι 1.250.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα η αλβανική, μαζί, η οποία έχει ήδη κηρύξει εδώ και χρόνια τα 12 μίλια ως γυαλίτιδα ζώνη και απομένει ένα σουρόγκος που είναι περίπου το 9% της θαλάσσιας ζώνης. Πρέπει με αυτό να βρούμε αν υπάρχουν τεχνικά ζητήματα ή όχι. Αυτό θα το δούμε. Διότι πρέπει ο κύριος Μέτα πρώτα να δώσει αξιοδότηση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας και μετά μπορεί να προχωρήσει αυτό το Υπουργείο στην υλοποίηση. Θέλω δε να σημειώσω επί ενός επιχειρήματος που το κόμμα σας συνεχώς λέει περί μυστικών διαπραγματεύσεων. Η διαπραγμάτευση και η συζήτηση που κάνουμε για την Αλβανία για το σύνολο των προβλημάτων που υπάρχουν από το παρελθόν γίνεται από μια ομάδα 10 ανθρώπων, οι οποίοι είναι οι 8 υπηρεσιακοί, ο ένας εξέχουσα φυσιονομία της διεθνής νομικής σκέψης και ο 10ος χαρτογράφος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας, συμμετέχει, ο Α πολιτικός διευθυντής, η αρμόδια διεύθυνση Α3, η χειρίστρια της Α, ο διπλωματικός διευθυντής του διπλωματικού μου γραφείου, ο αρμόδιος επί της ενημέρωσης, ο κύριος Λιάκουρας, ο οποίος είναι από το Επιστημονικό Συμβούλιο αρμόδιος για αυτή την υπόθεση, και οι χαρτογράφοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας προσωπικός μου συνεργάτης από το πολιτικό μου γραφείο και δεν υπάρχει κανένας μη υπηρεσιακός.
Αυτό το λέω σε αντίθεση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Διότι στο παρελθόν είδαμε από τον κύριο Γρυλάκη, ο οποίος ήταν άνθρωπος της ΕΕΠ, να διαπραγματεύεται εν κρυπτό το μακεδονικό, μέχρι τη διαπραγμάτευση που έγινε, δεν ξέρω αν την ξέρετε κιόλας, το 2014 για το σύνολο των συμφωνιών με την Αλβανία, η οποία έγινε από στέλεχος του κόμματός σας, που δεν ήταν αρμόδιος υπηρεσιακός για τα ζητήματα των σχέσεων με την Αλβανία και των ζωνών. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Μπακογιάννη, ξανά. Προσοχή τον κύριο Υπουργό. Απάντηση δεν μπορώ να πω ότι έλαβα. Πρέπει να πω ότι η μόνη απάντηση την οποία κατάλαβα είναι ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης είναι οι 10 υπηρεσιακοί. Να θυμίσω, κύριε Υπουργέ, ότι η συμφωνία αυτή έχει τη σφραγίδα του Γιώργου Σαββαίδη. Δεν φαντάζομαι να τον χαρακτηρίσετε ποτέ διπλωματικό, μη διπλωματικό. Και, εν πάση περιπτώσει, η διαπραγμάτευση έγινε μόνο από στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα, δεν μου απαντήσετε σε ένα κύριο ερώτημα. Το 2014 δεν ήμουνα και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ήμουνα, λέω εγώ, και δεν ξέρω να σας απαντήσω. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή τα ελληνικά κόμματα δεν ξέρουν ποιο είναι το περιεχόμενο και ποια είναι η στόχευσή σας. Τώρα μου είπατε ότι εσείς ήσασταν υπέρ αυτής της συμφωνίας, ασχέτως εάν τη θεωρείτε σήμερα συμφωνία φάντασμα. Το οποίο σημαίνει τη μέση γραμμή με αυτή τη λογική προσέρχεστε. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να ξέρουμε τι λέμε. Διότι είχατε κάνει τη δήλωση ότι αδικήθηκε η Αλβανία. Κατά την άποψή μου όμως είναι άδικο. Διότι το 9 η Ελλάδα πήρε 718 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η Αλβανία 768 λόγω του αναγλύφου. Δεύτερον, η συμφωνία ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένη με το δίκαιο της θάλασσας και την πάγια ελληνική θέση της μέσης γραμμής. Τα δύο μέρη την επέλεξαν τόσο για την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων, ακολουθώντας το άρθρο 15 της Young Clause, όσο και για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της μελλοντικής ΑΟΣ. Αναγνωρίστηκε πλήρης επίρρεια στα ελληνικά νησιά, κάτι που επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο. Και έτσι δημιούργησε ένα ιδιαίτερα θετικό προηγούμενο για την Ελλάδα. Τρίτον, η μεταστροφή της αλβανικής πλευράς, κύριε Υπουργέ, δεν οφείλεται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο ότι η Ελλάδα εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία. Οφείλεται, όπως σωστά είπατε, στις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, στις οποίες όμως, οι οποίες έχουν πολιτικό λόγο, γιατί τότε η αντιπολίτευση του κυρίου Ράμα διαφώνησε με τη συμφωνία για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Άρα, η Αλβανία δεν εξαπατήθηκε από αυτήν τη συμφωνία. Η μέση γραμμή έγινε αποδεκτή από τους Αλβανούς και υπεγράφει από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών. Και να δω σε ένα τελευταίο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Το Δικαστήριο του Δικαίου της Θάλασσας προσφάτως αποφάσισε περί της υπαλλοκρηπίδας της Γκάνας και της ακτής Ελεοφαντοστού, ακολουθώντας τη μέση γραμμή, χωρίς εκπτώσεις. Το θεωρώ σημαντικό, διότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως επιχείρημα. Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώσω. Τώρα που θα έρθετε, ελπίζω, στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής και κλεισμένων των θυρών, όπως ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, να κάνετε μια σοβαρή ενημέρωση, όπως ελπίζω, για την πορεία του Σκοπιανού και για τις διαπραγμάτευσεις του Σκοπιανού και για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς ποιοι είναι οι στόχοι σας. Δεν ξέρω αν θα τους πετύχετε, αλλά θέλω να ξέρω πώς προσέρχεστε σε αυτήν την αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας. Θέλω να ξέρω δηλαδή αν προσέρχεστε με τη μέση γραμμή, αν επιμένετε σε αυτήν, εάν αυτό το οποίο παγίως γνωρίζαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει ακόμα και σήμερα. Τέλος, να πω μία φράση που ενδεχομένως θα σας είναι χρήσιμη, κύριε Υπουργέ. Το δίκαιο της θάλασσας λέει ότι οι συμφωνίες πρέπει να έχουν equitable results, δηλαδή ισορροπημένα αποτελέσματα. Το αλβανικό δικαστήριο λανθασμένα συνέδεσε το equitable με το equity, δηλαδή ευθυδικία. Πρόκειται περί ενός λάθους, το οποίο εν πάση περιπτώσει οφείλεται ενδεχομένως στα λοιπία αγγλικά τους, αλλά η ουσία της υποθέσεως είναι ότι αποτελεί άλλο ένα επιχείρημα για την ελληνική πλευρά. Και όταν λέμε μυστική διπλωματία, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
Όταν λέμε μυστική διπλωματία, εννοούμε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων στη Βουλή των Ελλήνων. Ποτέ το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει περάσει περίοδος στην οποία ο Υπουργός Εξωτερικών να μην ενημέρωνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για θέματα εθνικού ενδιαφέροντος. Ποτέ. Η απάντησή σας ότι θα με καλωσορίσετε και θα με κεράσετε καφέ στο Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς καφέ, καλά, χωρίς καφέ στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι μεν κολακευτική, αλλά δεν είναι επαρκής. Η σοβαρή ενημέρωση γίνεται στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και είναι αδιανόητο η παλαιότερη κοινοβουλευτική δημοκρατία της να λειτουργεί κατά τρόπο υποδεέστερο από αυτή την κοινοβουλευτική δημοκρατία της Αλβανίας. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο και πάλι. Κύριε Πακογιάννη, ασφαλώς δεν θα υποτιμήσω σαν και εσάς την ελληνική δημοκρατία και την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ελπίζω να ξανασκεφτείτε την τελευταία φράση σας, μάλλον αρχίσα ήταν. Όσον αφορά την ενημέρωση των κομμάτων, ήλπιζα ότι είσαστε μέλος στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής και θα ξέρατε ότι την επόμενη Τρίτη, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση. Ναι, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Δεν φταίω εγώ, κύριε Μπακογιάννη, παράκλησή μου είναι μια φορά να με αφήσετε χωρίς να έχετε την ανάγκη της νευρικής διακοπής μου. Καλωσύνη σας. Λοιπόν, θα ξέρατε λοιπόν ότι Τρίτη έχουμε, κατόπιν παράκλησης και του κόμματός σας, η επιστολή του κόμματός σας δεν αναφέρεται στο Σκοπιανό, αναφέρεται στα Κυπριακό και στα Ελληνοτουρκικά. Και θα έχουμε τη χαρά επί του Κυπριακού να μας ενημερώσει ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, η πρώτη επίσημη επίσκεψη που κάνει, όσο είναι ορθό κατά τη γνώμη μου, είναι στην Ελλάδα. Άρα για το Κυπριακό θα έχετε απευθείας ενημέρωση από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου και ό,τι χρειαστεί για το Αιγαίο, που είναι το δεύτερο μέρος της παράκλησης του κόμματός σας, θα παρεύω και θα μιλήσω εγώ. Τα άλλα δεν τα έχει θέσει. Σκοπιανό δεν έχει βάλει μέσα, λέει, παρεπιπτόντως και για την Αλβανία, αλλά δεν είναι στιγμή. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές αποφάσεις. Η τελευταία που αφορά Νικαράγουα, Κωνσταντίνα, είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τη χώρα μας και μην έχει καμία ανασφάλεια το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν μελετάμε αυτά. Και ξέρετε ότι έχουμε ένα εξαιρετικό επιστημονικό συμβούλιο με επικεφαλή τον καθηγητή τον κύριο Ροζάκη, που είναι ο καλύτερος στα ζητήματα του Αιγαίου. Και ξέρω ότι στελέχη του κόμματός σας συχνά διαβουλεύονται και το ρωτάνε για να διευκρινίσουν πολλά ερωτήματά τους. Όσον αφορά την επίρρεια, ασφαλώς στη διαπραγμάτευση δεν πάμε για να αλλάξουμε την επίρρεια από 100% τόσο όσον αφορά τους Οθωνούς, όσον αφορά και τις βραχονισίδες στα νότια ανατολικά της Κέρκυρας. Απλώς να θυμίσω ότι το νομικό πρόβλημα που υφίσταται διεθνώς είναι ότι στη Συμφωνία Καραμαλή του 1977 η ελληνική πλευρά στην υφαλοκρηπίδα που συμφώνησε με την Ιταλία συμφώνησε για 70% στην υφαλοκρηπίδα των Οθωνών. Άρα μην κατηγορείτε εμάς. Ξανακοιτάξτε τα κείμενα και τις συμφωνίες δικών σας κυβερνήσεων και θα καταλάβετε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Όσον αφορά το συνταγματικό δικαστήριο της φίλης χώρας της Αλβανίας, είναι εσωτερική τους υπόθεση, δεν μας δεσμεύει τίποτα. Το τεχνικό ζήτημα που υπάρχει είναι με τις γραμμές βάσης των κόλπων, όχι με τη μέση γραμμή. Πρέπει να ξανακοιτάξετε τη συμφωνία, να την ξανακοιτάξουμε όλοι μας. Αν αυτό που σημειώνεται από την πλευρά της Αλβανίας, ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η γραμμή βάσης στους κόλπους, είναι αληθές. Και αν πράγματι η Αλβανία έχει καταθέσει χάρτες με γραμμές βάσης σε κόλπους της στον ΟΗΕ, οι οποίες από τότε τις κυβερνήσεις, τότε κυβερνήσεις του δικοματισμού, δεν αμφισβητήθηκαν καθόλου. Το οποίο αποτελεί ερώτημα για μένα. Γιατί δεν αμφισβητήθηκαν οι γραμμές βάσης που είχε καταθέσει παλαιότερα η Αλβανία στον ΟΗΕ? Μα όχι, όταν τις καταθέτει μια χώρα, κυρία μου, στον ΟΗΕ, οφείλει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση που την ενδιαφέρει να θέσει τον αντίλογο μέσα στον ΟΗΕ. Δεν το κάνατε και αφήσατε να παγωθεί μια ενέργεια της Αλβανίας. Είναι μια παράληψή σας. Όπως παράληψή σας είναι, και επαναλαμβάνω, το ότι δεν επικυρώσατε αμέσως μετά από την υπογραφή αυτή τη συμφωνία. Και εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Γιατί η κυβέρνησή σας, γιατί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο δεν υπέγραψε και δεν επικύρωσε αυτή τη συμφωνία, αλλά επανήλθε το 2014 σε μυστικές διαβουλεύσεις
με την αλβανική πλευρά για το σύνολο των συμφωνιών. Διαπιστώνω ότι δεν το γνωρίζετε. Αυτό δείχνει πόσο μυστική ήταν. Και το τελευταίο, όσον αφορά τη μυστική διπλωματία. Στο πρώτο εξάμηνο του Πανεπιστημίου, αυτό που μαθαίνουν οι φοιτητές είναι τι είναι μυστική διπλωματία. Μυστική διπλωματία είναι οι συμφωνίες κρατών δύο ή περισσότερων σε βάρος τρίτου που εκδηλώνονται και υλοποιούνται σε στιγμές σύγκρουσης. Είναι συμφωνίες που είχαν γίνει πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι συμφωνίες πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, αφήστε, έχετε πάντα μια νευρικότητα στο να ακούσετε τη γνώμη μου. Το δεύτερο, μυστικές συμφωνίες είναι αυτές που γίνονται έξω από τις νόμιμες διαδικασίες του κράτους. Αυτές, το κόμμα σας, ήταν το υπόδειγμα. Σας ξαναθυμίζω, υπήρξαν διαπραγματεύσεις με την Αλβανία με θεσμικό παράγοντα, αλλά όχι αρμόδιο επί του Αλβανικού και της ΑΟΣ. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις για τη Σκόπια με πρώην πράκτορα της ΕΥΠ. Εμείς τέτοια δεν κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Παρότι η κυρία Μπακογιάννη δεν προβλέπεται τριτολογία. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Να μην γίνει συζήτηση. Όταν εγώ ενημέρωνα κύριε Κοτζιάτο, κύριο Τσίπρα, για την πορεία των διαπραγματεύσεων του Σκοπιανού, εσείς τότε δεν ξέρω αν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν ρωτήσετε τον κύριο Πρωθυπουργό, θα σας πει ότι η διαπραγμάτευση την οποία κάναμε τότε ήταν εν γνώση του. Εν γνώση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σας καλώ λοιπόν να κάνετε το ίδιο, κύριε Κοτζιά. Να ενημερώνετε πλήρως την αντιπολίτευση. Τα θέματα αυτά δεν τα χειρίζεται ένα κόμμα. Τα χειρίζεται το έθνος. Και το έθνος έχει παρουσία σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων. Άρα δεν είναι δικά σας. Κατά τη γνώμη μου οφείλετε να ενημερώσετε. Δεν αμφιβάλλω ότι εσείς είστε καθηγητής και τα ξέρετε όλα. Παρά τα αυτά ενδεχομένως η άποψη των υπόλοιπων κομμάτων παίζει ένα ρόλο σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Είναι... Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να μην γίνει διαλογική συζήτηση, αλλά να σας δώσω ένα λεπτό. Να κάνω ένα λεπτό. Λοιπόν, λέω, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Μπακογιάννη με την τοποθέτηση που κάνει διορθώνει την άποψή της ότι είμαστε χειρότερο από την Αλβανία ως κοινοβούλιο. Διορθώνει τα όσα έκανε η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν και χαίρομαι πάρα πολύ. Και επίσης πρέπει να σημίσω ότι για το Σκοπιανό ενημερωθήκατε αναλυτικά ως κόμμα από τον ίδιο τον πρόεδρο της κυβέρνησης, από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρόλο που το κόμμα σας είχε δυσκολίες να πάει και να συζητήσει ουσιαστικά επί του θέματος. Αλλά αυτό είναι το κομματικό σας πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα, χαίρομαι που σας βλέπω που επιστρέψατε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Καλή σας μέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ, ο Υπουργός ανέφερε ότι λόγω εκτάκτου κολλήματος πρέπει να φύγει. Οπότε εκ των πραγμάτων, εάν θέλετε να σας δώσω το λόγο όπως προβλέπει ο κακό.